Λίγα 24 ώρα πριν το πρώτο κουδούνι, αρκετές είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν πως κάποια σχολεία δεν είναι απόλυτα έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές. Σκουριασμένα μέταλλα, σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένα παγκάκια στις αυλές των σχολείων είναι μόνο μερικές από τις ζημίες που καταγράφονται. Ανησυχία προκαλεί το βίντεο από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού που αναρτήθηκε στα social media. Σπασμένα πατώματα, φθαρμένα ξύλα, ξεχαρβαλωμένα καλώδια, σπασμένα παράθυρα και συνθήματα στους τοίχους είναι το σκηνικό που συνθέτει τη νέα αίθουσα ειδικής εκπαίδευσης. Ανισόπεδο το δάπεδο. Την ευθύνη για την επισκευή των μικροζημιών έχουν οι διευθύνσεις των σχολείων, τονίζει ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Ακολούθως είναι οι υγείας σχολικές εφορίες, οι οποίες έχουν στους προϋπολογισμούς τους ποσά για να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και ως τρίτη ασφαλιστική δικλίδα είναι οι τεχνικές υπηρεσίες που έχουν ιδιαίτερα την ευθύνη να ανέγερση σχολικών κτηρίων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε 95 σχολεία. Κάποια από αυτά, τονίζει ο Ανδρέας Μαραγκός, θα αποπερατωθούν αυτές τις ημέρες, ενώ κάποια άλλα θα συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στο μεταξύ, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις επισημαίνουν την ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας και υγείας για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων.